Είμαι η Τατιάνα και ζήτησα σας στο κανάλι Miss Tatiana. Σήμερα θα κάνουμε μερικά like από το TikTok. Για το πρώτο θα χρειαστούμε 1000 followers. Θα χρειαστούμε ένα μεγάλο ψαλίδι. Θα χρειαστούμε ένα φλεντζάνι. Και θα χρειαστούμε ένα νερό νομίζω είναι αυτό. Και θα χρειαστούμε αυτό το σακουλάκι με το strips. Α, παιδιά, πριν να ξεκινήσουμε, να γραφτείτε σε παρακαλώ στο κανάλι μου. Please. Ευχαριστώ που γραφτήκατε στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το πρώτο life hack. Και παιδιά, θα πρέπει να κόψουμε αυτά όλα τα εκατομμύρια bumpers με αυτό το ψαλίδι. Σε κομματάκια μικρά, όχι έτσι, έναν έτσι και τελειώσαμε. Μετά αυτά τα κομματάκια τα μικρά θα πρέπει να τα βάλουμε εδώ μέσα. Θα το κάνουμε έτσι. Μετά θα βγει η σκόνη που όλοι ξέρετε ότι έχει, ότι έχουν τα bumpers μέσα σκόνη. Και θα βγει η σκόνη εδώ μέσα. Και μετά θα το βάλουμε έτσι στο φλεντζάνι εδώ, θα βάλουμε νερό και θα είναι όπως το χιόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, ως που έκοβα γέμισε σκόνη το τραπέζι. Παιδιά, κόψαμε 1000 πάντες και θέλουμε τώρα να το... και βάλαμε τα εδώ στο σακουλάκι. Και τώρα και θέλουμε να πάει κάτω η σκόνη για να μαζέψουμε πολύ σκόνη και να καταφέρουμε να κάνουμε ένα χιόνι. Και τώρα... Νομίζω ότι στο... Παιδιά, μαζέψαμε έτσι. Παιδιά, βάλαμε τη σκόνη στο φλεντζάνι και τώρα θα βάλουμε νερό. Παιδιά, τώρα έγινε σαν χιόνι από τα αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Και οπότε μου μικρή έπηγα στα χιόνια και αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ. Και θα το γυρίσω έτσι εδώ. Ένα, δύο... Ωραία! Από τα αλήθεια, είναι σαν το αληθινό το χιόνι. Τώρα θα προσπαθήσω να κάνω μια μπαλίτσα. Αν μπορώ. Είναι σαν το σλάιμ. Απλώς λίγο πιο καλύτερο το σλάιμ είναι. Όμως αυτό είναι το πιο... Νομίζω ότι είναι αυτό πιο καλύτερο από ένα σλάιμ. Παιδιά, αν δεν έχετε χιόνι στη χώρα σας, μπορείτε να κάνετε αυτό. Και το αφού στην Κύπρο δεν πέφτουν πολύ χιόνια, το κάνουμε ένα χιόνι. Είναι πολύ απαλό. Όμως δεν πειράζει και αυτό ευτυχώς ότι το καταφέραμε το χιόνι. Τώρα θα προσπαθήσω μία μπαλίτσα. Ποτέ δεν καταφέρνα να κάνουμε έτσι χιόνι. Χιόνι μόνοι. Μόνοι σας αν μπορείτε να κάνετε χιόνι. Απλώς πιάνετε πανιά, τα κόβετε, νερό και έτοιμο! Και παιδιά, δεύτερο life hack του TikTok! Παιδιά, σε αυτό το... έκανε όλοι ξέρετε νομίζω αυτό το life hack. Βάζεις τα αυγό στο ξύδι και μετά γίνεται αυτή η μπάλα που πηδά πάνω κάτω. Και εγώ το έκανα, αντί να το κάνω κι άλλο, το έκανα πριν να ξεκινήσουμε από το βίντεο. Και έτω εδώ μέσα. Και παιδιά, αν θα κλείσεις το φως και αν θα την αφήσεις έτσι, όλα τα φωτά θα κλείσεις, αυτή θα λάμπει από τα αλήθεια. Και πάμε να δούμε. Παιδιά, μπαταμ, μπαταμάς. Είναι πολύ μαλακό και είναι έτσι, έχει κάτι καφέ πράγματα. Μπορεί να είναι αυτή η φλούδα που νομίζω.
ήταν σκληρή φρούτα του και τώρα έγινε έτσι. Wow! Τώρα θα το φύγουμε, μπέλα μου και τώρα λάμπη. Τώρα λίγο να μου πει. Παιδιά, είναι σαν το φεγγάρι που είναι πορτοκαλί. Α, είναι σαν το φεγγάρι που είναι. Εδώ είναι το σπίτι της μάγισσας και εδώ είναι το φεγγάρι του. Wow, μου άρεσε πάρα πολύ. Βέλαμπι, λάμπι. Βέλαμπι, λάμπι. Είμαι η μάγισσα. Κι αυτό είναι το λαμπερό μου αυγό. Και πιάνουμε το φεγγάρι και βέλαμπι. Και μετά το ξαναβάζουμε και λάμπι. Το φεγγαράκι μου λαμπρό. Λάμπε μου να περπατώ. Παιδιά, τώρα θέλω να το κάνω όπως μια κανονική μπάλα έτσι και δεν ξέρω, μπορεί να κρατήσει και μπορεί όμως αν δεν θα κρατήσει μετά θα πρέπει να σου γυρίσω. Ένα, τρία, δύο, ένα. Όχι, δεν είναι. Δύο, δύο. Όχι. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2. Wow! Είναι κανονικό αυγό, δεν έκανα. Ναι, δεν έκανα με μία ψευχιά. Και ότι πιάσαμε μία μπάλα αυγό και πίνουμε. Σε μ' άρεσουν ποτέ τα αυγά. Life hard καλύτερα να πάμε να κλεισούμε. Παιδιά, το τρίτο life hard του τρίτου. Κοιτάτε εδώ και παιδιά, κοιτάξτε τι φούσκες γίνονται. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε κι εμείς τις ίδιες. Κοιτάτε, θα χρειαστούμε όπως βλέπετε εκεί. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά ζάχαρη, θα χρειαστούμε αυτό το κουταλάκι το μικρό, νερό, καλαμάκι και το σαπούνι που πλενέσκει στα πιάτα. Και ελάτε πρώτα βάλουμε όλο, θα βάλουμε όλο το νερό. Και τώρα θα βάλουμε από αυτό. Wow, παιδιά, κοιτάξτε πως έγινε, είναι σαν το αίμα. Και τώρα θα το ανακατώσουμε. Παιδιά, είναι σαν το χυμό, θέλω να το πιω. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Και παιδιά, είναι έτοιμο και τώρα θα βάλουμε με το κουταλάκι. Και τώρα θα το κάνουμε. Νομίζω ότι έχω μια ιδέα τι θα κάνω. Νομίζω ότι καλύτερα με το χέρι μου. Τώρα θα παιδιά, ελάτε να το δοκιμάσουμε σαν πουλιά σαν το τραπέζι. Και Oh, hey, you know.
Παιδιά, τώρα που θα είναι το βίντεο. Μα πώς μπορούσε να το κάνει αυτό? Έβαλα την μπαταρία μέσα στη μπουκάλα. Όχι παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Τώρα θα σας εξηγήσω πώς θα το κάνουμε. Α, και σε αυτό το lifehack, το τέλειο τελευταίο, θα χρειαστούμε μία μπουκάλα που θα είναι με το νερό, ένα φλερτζάνι και μία μπαταρία. Και τώρα θα πρέπει να βάλουμε αυτό όλο το νερό μέσα σε αυτό το φλερτζάνι. Παιδιά, δεν έχει τίποτα, δεν κοιτάτε. 1, 2, 3. Παιδιά, κοιτάτε. Παιδιά, έτσι εύκολο το lifehack που δοκιμάσαμε. Δοκιμάσετε και εσείς στο σπίτι σας. Εγώ νομίζω ότι θα έχετε μία μπαταρία, μία μπουκάλα και ένα φλερτζάνι. Σίγουρα. Παιδιά, αυτά όλα ήταν τα lifehack μας από το TikTok. Και εμένα το πιο ωραίο που μου άρεσε ήταν με το χιόνι, γιατί ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ και ακόμα μου άρεσε και με τις φούστες. Αυτά τα δυο είναι τέλεια και το αγώ πως θα σου φέρω το τραπέζι, αλλά δεν πειράζει. Ήταν τέλεια και αν σας άρεσε τα lifehack από το TikTok, πάρτε like, κάντε εγγραφή και σας αγαπάω. Γεια σας!